Καλή χρονιά. Κύριοι συντονιστές εκπαίδευσης, κύριε διευθυντά, κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφες, καθηγητές και καθηγήτριες, αγαπητά παιδιά, ήταν μια χρονιά ξεχωριστή από τις άλλες οι προηγούμενοι και το ζήσαμε όλοι μαζί αυτό. Χάσαμε γονείς, παππούδες, χάσαμε και νέους ανθρώπους. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση η πανδημία που επικράτησε και συνεχίζει να επικρατεί. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Για την καθεμιά και τον καθένα ξεχωριστά. Να προσπαθήσουμε και να τηρήσουμε όλα αυτά που γνωρίζουμε πλέον. Και τα μέτρα αποφύλαξης, αλλά κυρίως όσοι το επιθυμούν, είναι πολύ σημαντικό να εμβολιαστούν. Δίνουμε μια διαφορετική πνοή στη νέα γενιά, μια διαφορετική πνοή στη χώρα μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν χάσαμε μόνο αυτά τα δυσάρεστα, χάσαμε και τα ευχάριστα. Χάσατε και χάσαμε τη διασκέδασή μας, περιοριστήκαμε, ταλαιπωρηθήκατε με την τηλεκπαίδευση, ταλαιπωρήθηκαν οι συνάδελφοι καθηγητές με την τηλεκπαίδευση για ένα πρωτόγνωρο μέσο. Όλα αυτά όμως, το θέμα είναι να μας κάνουν πιο δυνατούς, πιο ισχυρούς και πιο γνώστες σε αντικείμενα που δεν ξέραμε. Είναι και στο χέρι μας, όχι μόνο στο χέρι μας. Είναι και στο χέρι μας η χρονιά αυτή που έρχεται με την πανδημία να συνεχίζει, να προσπαθήσουμε να τη μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Ξέρετε, όταν είμαι στο σχολείο αυτό πάντα αισθάνομαι σαν να είμαι στο σπίτι μου. Γιατί είχα την τιμή και την ευκαιρία να θεμελιώσουμε το σχολείο αυτό πριν 12 χρόνια. Αισθάνομαι τιμή γιατί είμαι σε ένα σχολείο που πρωτοστατεί στις πανελλήνιες και πανελλαδικές εξετάσεις. Φέτος είχατε το πρώτο αποτέλεσμα, τον πρώτο μαθητή και συγχαίρω και αυτόν, αλλά συγχαίρω και τους καθηγητές στον νομό Κοζάνης. Πέρυσι ήσασταν, αν κάνω λάθος, πρώτοι στη Δυτική Μακεδονία. Φέτος, και του χρόνου δηλαδή το 22, ας ευχηθούμε ότι οι επιτυχίες σας και προσωπικά στον καθένα και στην καθεμία, αλλά και σαν σχολείο, θα είναι ακόμα περισσότερες και μεγαλύτερες. Δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί αυτή η μέρα δεν είναι για να κάνουμε ομιλίες. Ένα απλό χαιρετισμό πρέπει να κάνουμε. Θα τελειώσουμε μια ευχή. Να ξανασυναντηθούμε του χρόνου, όλοι με υγεία. Να είναι τα παιδιά της τρίτης λυκείου που θα χαρούμε να περάσουν στις σχολές που επιθυμούν και όλοι μαζί να συνεχίσουμε και του χρόνου μαζί με τους συναδέλφους καθηγητές το εκπαιδευτικό έργο, το οποίο εξυγχρονίζεται. Μπορεί κάποιος να τους ενοχλεί λίγο αλλά, ή να μας ενοχλεί όλους μας, αλλά είναι προς το καλό της παιδείας και της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Και το σημαντικότερο απ' όλα, η χρονιά αυτή που έρχεται, η σχολική χρονιά 21-22, να είναι μια χρονιά ωφέλιμη, χρήσιμη και πολύ καλή, πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.